Πάμε να καλησπερίσουμε τώρα και τον Μπάρι Τσελεπίδη στην τηλεφωνική μας γραμμή, να μας ενημερώσει για τα τελευταία νέα στην Αθήνα, εκεί όπου ο Παναθηναϊκός κέρδισε, είναι πρώτος στη βαθμολογία, η ΑΕΚ κέρδισε, ο Ολυμπιακός έχει τη μεγάλη μεταγραφή του Μαρτσέλο, την υποδοχή σήμερα το βράδυ, έχουμε και την Εθνική. Μπάρι, τι γίνεται, καλησπέρα. Πολύ καλησπέρα σου Κώστα μου και καλή σου εβδομάδα. Επίσης. Πράγματι, όπως ακριβώς ανέφερε σε τίτλους είναι τα πράγματα όσον αφορά τις τρεις ομάδες της Αθήνας, τους τρεις του κέντρου, ο Παναθηναϊκός, ο οποίος ουσιαστικά ίσως και χωρίς να ικανοποιήσει, αλλά περισσότερο ικανοποιώντας τον προπονητή του και τον εαυτό του, κατάφερε να πάρει αυτό το τρίποντο της νίκης απέναντι στον Λεβαδιακό, για να μπορέσει να φτάσει σε αυτό το 3-3, κρατώντας μάλιστα και το 0 στην άμυνά του. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος όντως κινείται στο ρυθμό του Μαρσέλο, είναι προγραμματισμένη για σήμερα η παρουσίασή του στις 9 η ώρα στο Γεώργιος Καραϊσκάκης. Απομένει να φανεί και αν οι Ερυθρόλευκοι θα προχωρήσουν και σε κάποια άλλη μεταγραφή κίνηση από εδώ και πέρα. Και η ΑΕΚ, η οποία επέστρεψε νίκες μετά το στραπάτσο από το Βόλο με το 2-0 επί του ΠΑΣ Γιάννενα, νομίζω ότι και αυτή φαίνεται να θέλει να κινηθεί εν ώψη και των εγγενείων της ΟΠΑΠ Αρένα που μετακινούνται προς το τέλος του μήνα. Νομίζω ότι μπασκετικά στεκόμαστε μόνο στην εθνική μας ομάδα και μετά το 2-2 το οποίο έχει πραγματοποιήσει το ξεκίνημα της πορείας της στο Ευρωμπάσκετ, έχω την αίσθηση, Κώστα μου, πως θα τριτώσει το καλό απέναντι στην Μεγάλη Βρετανία για το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα για την επίσημη αγαπημένη εθνική μας, η οποία είναι αλήθεια ότι και στο Λίμπερο 107,4 αλλά και παρέα το πρωί του Σαββάτου στο Basket Plus μας δικαίωσε όσον αφορά το σύν της απέναντι και στους δύο πρώτους αντιπάλους, και στην Κροατία και στην Ιταλία, παρά το γεγονός ότι άνοιξε και τις δύο φορές την διαφορά. Τη μία, αν θυμάμαι καλά, με την Κροατία πρέπει η διαφορά να άγγιξε ακόμα και τους 20 πόντους, 19 συγκεκριμένα, με συγχωρείτε, απέναντι στην γηπεδούχο Κυκοδέσποινα στον Όμιλο, στο Μιλάνο. Στην Ιταλία πρέπει να πήγε στους 15, έπεσε τελικά σχεδόν στο καλάθι και στις δύο περιπτώσεις, αλλά η εθνική μας έβγαλε αυτό το συν 7,5. Θεωρώ ότι θα περάσει και το συν 24,5 σήμερα, δηλαδή ότι η εθνική μας θα κερδίσει, θεωρώ, σχετικά εύκολα, αλλά και με δοκιμές από πλευράς του Δημήτρη Τούδη, γιατί ενδείκνυσε αυτό το παιχνίδι τουλάχιστον πριν από το τζάμπορ του, γιατί κανένα παιχνίδι δεν έχει αποδειχθεί εύκολο για κανένα από τα φαβορί μέχρι στιγμής. Δηλαδή, μόνο η εθνική μας ουσιαστικά, έχω την αίσθηση ότι από τα βασικά φαβορί συνεχίζει αλόβητη, δηλαδή έχουμε δει ήττες για την Ισπανία, για την Σλοβενία μέχρι στιγμής. Η εθνική μας, η οποία είναι το βασικό φαβορί για την κατάκτηση του φετινού Ευρωμπάσκετ, παραμένει αίτη, νομίζω ότι θα βγάλει αυτό το συν 24,5, δηλαδή ναι μεν θα κερδίσει παίρνοντας περισσότερο χρόνο συμμετοχή, και ο Παπαγιάννης ενδεχομένως θα πάρει χρόνο συμμετοχής και ο Κώστας Αντετοκούμπο, μετά και από αυτό το ρεπό το οποίο είχε το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα, έτσι όπως είναι διαμορφωμένο αυτό το Ευρωμπάσκετ με διπλά παιχνίδια, δηλαδή back-to-back και με ρεπό, και θα κερδίσει την Μεγάλη Βρετανία και θα μας δώσει αυτό το συν 24,5, δηλαδή να κερδίσει μέχρι και 24 πόντους. Μάλιστα. Σε απόδοση 1,95. Ωραία, Πάρη, ευχαριστούμε πολύ για την ενημέρωση και για την πρόταση. Καλό φινάλε, καλή συνέχεια, να σε καλά.